Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ζωή είναι ωραία. Για άλλη μια φορά, εδώ στην Κρήτη TV, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με θέματα πολύ ενδιαφέροντα και ξεκινάμε με τη Ζιζή Πατεράκη. Καλησπέρα, Ζιζή, πώς είσαι? Καλησπέρα, Γιούλη μου. Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Σήμερα θα μας πεις ένα θέμα που ενδιαφέρει γυναίκες και άντρες. Πάντα μου φέρνεις ωραία θέματα. Πάντα φέρνεις θέματα που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, γιατί κάποια στιγμή κάτι έχουμε περάσει που ανάλογο. Σήμερα όμως θα μας πεις για μία μέθοδο η οποία έχει είτε φανατικούς οπαδούς είτε ανθρώπους που δεν την γνωρίζουν ακόμα. Και είσαι εδώ για να μας εξηγήσεις τα πάντα. Πες μας λοιπόν για το Theta Healing. Τι είναι αυτό? Το Theta Healing είναι μία μέθοδος που έχει έρθει από την Αμερική, δηλαδή η ιδρύτρια της μεθόδου είναι από την Αμερική. Mm-hmm. Η οποία μέθοδος αυτή μπορούν να τη μάθουν όλοι, δηλαδή τα τρία πρώτα βασικά σεμινάρια μπορούν όλοι να τα διδαχτούν, όχι με σκοπό να γίνουν θεραπευτές, αλλά με σκοπό να βελτιώσουν την υγεία τους στη ζωή. Πες μου, τι είναι? Είναι θεραπεία? Ωραία. Είναι μία μέθοδος διαλογισμού, θα λέγαμε, δηλαδή είναι μία μέθοδος που σε βοηθάει να συνδεθείς με τον εαυτό σου, με την ύπαρξή σου και να συνδεθείς και με τα ανώτερα θεϊκά πεδία. Έχει να κάνει με το πώς μπορώ να συνδεθώ με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με την τεχνική αυτή, γι' αυτό λέγεται και τεχνική ή μέθοδος, για να μπορέσω να αλλάξω πράγματα στη ζωή μου τα οποία δεν λειτουργούν. Ο στόχος δηλαδή είναι αυτός. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα στη ζωή μας, έχουμε κάπου κολλήσει και θέλουμε λύση σε αυτό. Υπάρχει τρόπος μέσω του Theta Healing να το καταφέρουμε? Ναι, υπάρχει και μάλιστα είναι πολύ πιο σύντομος τρόπος από το να κάνεις οποιαδήποτε άλλη θεραπεία αφορά. Θέλω να σου πω επίσης ότι πάρα πολλοί γιατροί στο εξωτερικό και ψυχοθεραπευτές και γιατροί της δυτικής ιατρικής έχουν μάθει αυτή τη μέθοδο για να μπορούν να βοηθάνε τους ασθενείς τους να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί όταν κάνουν μία θεραπεία. Δηλαδή παίρνω, ας πούμε, μία παράδειγμα αντιβίωση. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν από μικρή μου λέγανε ότι οι αντιβιώσεις βλάπτουν και η αντιβίωση βλάπτει και πολλοί τώρα στρέφονται σε άλλους τρόπους. Ναι, είναι ενάντια. Παρ' όλα αυτά μπορείς να πάρεις την αντιβίωση και να έχεις, θα λέγαμε αυθυποβάλλει, να έχεις πει στον εαυτό σου ότι αυτό που κάνεις σε βλάπτει. Οπότε έτσι κι αλλιώς σε βλάπτει. Αυτό που είπαν ήταν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το Theta Healing είναι η πίστη που έχουμε σε κάτι που κάνουμε. Είναι τα προγράμματα ουσιαστικά που κουβαλάμε. Αυτό είναι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι. Έχουμε προγράμματα που κουβαλάμε από μικρή ηλικία, που οι γονείς μας τα λέγανε, ή οι πεπιθήσεις των γονιών μας, ή οι πεπιθήσεις ενός κράτους, ενός λαού, τις οποίες ο καθένας από εμάς τις κουβαλάει. Και πολλές φορές καθορίζει την ίδια του τη ζωή. Όσο αυτό λειτουργεί, δηλαδή έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, είσαι υγιής, επαγγελματικά πετυχημένος και προχωράς, είναι όλα καλά. Αλλά όταν κάτι αρχίζει να μην λειτουργεί και αρχίζει να έχει προβλήματα, τότε κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Αυτή η μέθοδος λοιπόν είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική. Δηλαδή, με 4 μόνο συνεδρίες μπορεί κάποιος να αλλάξει πραγματικά όλη του τη ζωή. Σε βοηθούν λοιπόν να ξεφορτωθείς αυτά τα προγράμματα, αυτές τις πεπιθήσεις, να τις αγκαλιάσεις και να τις ενσωματώσεις τις καινούργιες πεπιθήσεις, αν θες, που θα πάρεις μέσα στην καινούργια σου ζωή. Και όλο αυτό να σου αλλάξει όλη σου τη ζωή, όλη τη στάση της ζωής σου, της ύπαρξής σου. Άρα, ουσιαστικά, ο θεραπευόμενος, ας πούμε, θα πει πού έχει το πρόβλημα. Σωστά. Θα τα βάλει κάτω και θα δει ποια από αυτά μπορεί να αλλάξει, γιατί είναι στο δικό του χαρακτήρα. Κοίταξε να δεις. Αλλάζουμε και πράγματα ακόμα που δεν λειτουργούν. Δηλαδή, γι' αυτό στην πρώτη συνεδρία έρχεται κάποιος και η πρώτη ερώτηση που λέμε είναι: πες μου 5 φόβους σου, πες μου 5 πράγματα που θες να αλλάξεις τη ζωή σου. Αν φεύγοντας σήμερα από εδώ, τι θα ήθελες να αλλάξει? Οπότε ουσιαστικά δουλεύουμε φόβους και πεπιθήσεις και προγράμματα τα οποία μας εμποδίζουν και κάνουν τη ζωή μας δυσλειτουργική για αρχή. Κατάλαβα. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος που δεν έχει πρόβλημα, αλλά κάτι θα ήθελε? Δηλαδή, δεν είναι σε σημείο που να δημιουργεί εμπόδια στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του, αλλά θα ήθελε κάτι να του συμβεί. Μπορεί να βοηθήσει το Theta Healing αυτό? Βεβαίως μπορεί, και έχω και πολλούς επιχειρηματίες που έρχονται και μαθαίνουν αυτή τη μέθοδο για να βελτιώσουν την επιχείρησή τους. Δηλαδή, αυτή η μέθοδο σε κάνει καλύτερο γονιό, καλύτερο δάσκαλο, καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο άνθρωπο γενικότερα. Δηλαδή, μόνο θετικά προσλαμβάνεις. Να πω επίσης για αυτή τη μέθοδο κάτι που είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε. Ονομάστηκε έτσι γιατί έχει να κάνει, καταρχήν το θήτα είναι μια ελληνική λέξη, ελληνική ορολογία, όπως και πολλές θεραπευτικές μέθοδοι και όροι ιατρικοί, ως επιτοπλίστων είναι ελληνικές λέξεις.
έχει να κάνει με τα εγκεφαλικά κύματα. Δηλαδή, στο θήτα είμαστε σε εγκεφαλικά κύματα, σε εκείνη την κατάσταση που έχει μετρηθεί με μηχανήματα από επιστήμονες, όπου είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Αυτό δεν σημαίνει ότι κοιμάμαι. Από ένα παράδειγμα, ένα παιδί παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι και κάθεται και παίζει παιχνίδι. Εκείνη την ώρα, ο εγκέφαλός του, αν μετρηθεί, αν δεν είναι κάτι πολύ δραστήριο, στο ενδιάμεσο είναι σε κύματα θήτα ο εγκέφαλός του. Δηλαδή, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είναι λίγο πριν χαλαρώσει, αλλά είναι πολύ δεκτικός στο να δεχτεί καινούργιες πληροφορίες. Οπότε με τη μέθοδο θήτα, αυτό που κάνουμε είναι να φέρνουμε τον εγκέφαλο σε αυτό το σημείο που να μπορεί να πάρει κάποιες πληροφορίες που δύσκολα θα δεχόταν. Σωστά. Και εκείνη την ώρα ο θεραπευτής σε βοηθάει να αλλάξεις και κάποιες πληροφορίες που είναι εκεί. Άρα βγάζουμε φοβίες και βάζουμε τι στη θέση του. Βάζουμε θετικά συναισθήματα. Έχουν έρθει άνθρωποι δηλαδή που φοβούνται το νερό. Σωστά. Και εκεί. Έχει άνθρωποι που φοβάται να κολυμπήσει, φοβάται τον αέρα, φοβάται να μπει σε ασανσέρ. Όλοι έχουμε φοβίες διάφορες, βέβαια. Ναι. Δεν αυτά λοιπόν μέσα από αυτή τη μέθοδο θεραπεύονται. Έρχονται άνθρωποι που θέλουν να κόψουν το τσιγάρο, που θέλουν να σταματήσουν να τρώνε, που θέλουν να αλλάξουν τη διατροφή του, να σταματήσουν να τρώνε γλυκά. Άνθρωποι που θέλουν να γίνουν γρήγορα καλά όταν έχουν κάνει μια επέμβαση. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στα παιδιά. Στα παιδιά, ο γονέας στα παιδιά, όχι να κάνει θεραπεία. Σε παιδιά μετά των 18 ετών και άνω, ναι, γίνονται θεραπείες. Αλλά αν ένας γονέας έχει μάθει τη μέθοδο, μαθαίνει πώς να μιλάει στα παιδιά του θετικά. Παράδειγμα, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βάλε ζακέτα έξω που λέμε και κοροϊδεύουμε. Και δεν μας ακούνε καν. Ναι, βάλε ζακέτα έξω, θα κρυώσεις. Εκείνη την ώρα το παιδί και ο εγκέφαλός μας ακούει το θα κρυώσω. Θα πέσεις, θα κρυώσεις, θα παχύνεις. Θα καταστραφούν τα μαλλιά σου όταν τα βάφεις. Αυτά όλα είναι αρνητικές εντολές. Το πρώτο κομμάτι δίνουν... της πρότασης δηλαδή δεν τα ακούει καθόλου και ακούει όχι, μόνο το αρνητικό. Μόνο. Οπότε λοιπόν, αν πούμε θα χρειαστείς τη ζακέτα σου έξω, ας πούμε, είναι μια θετική δήλωση. Ή πρόσεχε τη διατροφή σου, είναι μια θετική δήλωση. Το όταν τρως θα παχύνεις είναι αρνητικό. Ο εγκέφαλος ακούει το θα παχύνεις. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, ό,τι διατροφή και αν κάνουν, εξακολουθούν να παίρνουν βάρος. Και γι' αυτό ίσως και τα παιδιά να μας απαντάνε πάντα έτσι. Σωστά. Τα παιδιά λοιπόν πάντα, αν δεις πόσες φορές τους μιλάμε αρνητικά, όλο αυτό έρχεται και αλλάζει. Γιατί ο εγκέφαλος ακούει πάντα την τελευταία πρόταση και ακούει το αρνητικό. Δηλαδή ακούει την εντολή. Η εντολή που θα δώσεις λοιπόν είναι αρνητική. Οπότε αυτό με τα χρόνια έρχεται και κάθεται. Πολλοί θεραπευόμενοι, ας πούμε, πολλές γυναίκες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, τους λέγανε μικρές, α, πώς είσαι έτσι, είσαι άσχημη. Ή κάνε αυτό, είσαι άσχημη. Αυτό λοιπόν τους έχει μπει μέσα τους και νιώθουν άσχημες. Και πάμε λοιπόν πίσω και θυμόμαστε μέσα σε μια συνεδρία και λέει, α, μου έλεγε άσχημη η μαμά μου, με έλεγε η αδερφή μου. Και της λες, πες, είμαι όμορφη και δεν μπορεί να το πει. Ναι. Οπότε λοιπόν εκεί αφαιρούμε ουσιαστικά αυτή την εντολή που έχει πάρει χρόνια πίσω και την αντικαθιστούμε με μια όμορφη εντολή. Κοίταξε, ουσιαστικά λες στον άλλον είσαι όμορφος, αλλά μέσα στο θεραπευτικό χώρο που λέγεται, μέσα και από αυτή τη διαλογιστική μέθοδο, έρχεται αυτή η εντολή και γίνεται κτήμα σου. Και πια βγαίνεις έξω και νιώθεις όμορφος. Ακούγεται απλό, αλλά μέσα σε μια συνεδρία που άλλος βγάζει όλο το βάθος της ψυχής του, δεν είναι τόσο εύκολο όλο αυτό να γίνει, αλλά είναι εύκολο όταν το έχεις μάθει. Γι' αυτό υπάρχει και η εκπαίδευση αυτής της μεθόδου ουσιαστικά. Πες μου λοιπόν, ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να την κάνουν θεραπεία και ποιοι όχι. Σε ποιους θα έλεγες ότι δεν είναι. Σε ποιους ανθρώπους εννοείς. Ναι, ναι. Για όλους. Είναι αυτή η μέθοδος, είναι για όλους. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με κάποιον που είναι κατάλληλος και κάποιον όχι. Γίνεται όπως κάνουμε. Ούτε εμείς. Με την ηλικία, ούτε με το φύλο. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι κάποιος μεγάλος ηλικίας, κάποιος άρρωστος, κάποιος υγιής. Κάποιος δεν έχει καμία σημασία. Είναι κάτι που γίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Και ουσιαστικά είναι σαν να βγάζει μια ομίχλη από κάθε άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά από πίσω να κρύβονται άλλα. Ουσιαστικά έρχεται όλο αυτό και τα αφαιρεί. Και είναι κάτι που μαθαίνεις να το κάνεις μετά και σε άλλους. Θα μπορούσε κάποιος να γίνει εκπαιδευτής. Ναι, βεβαίως. Μαθαίνεις να γίνεις καταρχήν θεραπευτής με κάποια σεμινάρια που κάνεις. Και όταν εσύ ο ίδιος νιώθεις έτοιμο, μπορείς να αρχίσεις να βοηθάς τους άλλους. Πόσα επίπεδα έχει αυτή η εκπαίδευση? Έχει πολλά επίπεδα. Έχει πάνω από 20 επίπεδα. 20 διαφορετικά δηλαδή σεμινάρια που κάθε σεμινάριο σε ανεβάζει level. Και κάθε στιγμή βγαίνουν και καινούρια γιατί είναι μια ζωντανή μέθοδος που εξελίσσεται ανάλογα και με τις ανάγκες των ανθρώπων. Αλλά σίγουρα τα τρία πρώτα βασικά σεμινάρια είναι
Η βάση. Πρέπει να τα μάθεις αυτά για να πεις ότι μετά προχωράς. Γι' αυτό και είναι προαπαιτούμενα δηλαδή. Έχει σχέση το, η Theta Healing με το life coaching που είναι τώρα και πιο έντονο στη μόδα? Καμία σχέση. Life coach είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι κάτι που πολλές φορές, θα το πούμε αυτό, πολλοί άνθρωποι ονομάζονται life coach χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση. Αυτό το life coach ήρθε από την Αμερική, αλλά ουσιαστικά χρειάζεται να δούμε ποιος life coach και τι. Πολλοί που έχουν κάνει την εκπαίδευση του Theta Healing γίνονται μετά και life coaches. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ο life coach απλά σου προτείνει κάτι. Η μέθοδος αυτή σε βοηθάει να αλλάξεις, δηλαδή να κάνεις μια ουσιαστική αλλαγή, πολύ θεραπευτική για σένα και πολύ βαθιά. Άρα, έχουμε το Theta Healing για όλα μας τα θέματα που μας απασχολούν, που θεωρούμε ότι μας εμποδίζουν στη ζωή μας. Εάν όμως θέλουμε κάτι να υλοποιήσουμε, κάτι σαν ευχή, κάτι που θέλουμε να γίνει πραγματικότητα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί πάλι θεραπεύουμε μέσα μας τις περιοριστικές πεπιθήσεις που μας εμποδίζουν από το να φτάσουμε στην αυθονία. Δηλαδή, αν σου πω τώρα αυτή τη στιγμή, σκέψου, απλά σαν σκέψη τώρα έτσι όπως μιλάμε, ότι έχεις στην τράπεζα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα σου φανεί? Εξωπραγματικό. Εξωπραγματικό. Όμως χρειάζεται να φτάσω στο σημείο να μπορώ να φανταστώ κάτι εξωπραγματικό, ότι ήδη το έχω, για να δω πώς νιώθω όταν το έχω. Και τι θα καταφέρω με αυτό? Όταν λοιπόν νιώσω ότι το έχω και μπω μέσα σε αυτό και νιώθω άνετα, μπορώ κάλλιστα να εξοδεύω. Ναι, αρχίζω να εξοδεύω. Πάνω στο τι είναι. Όχι. Δεν ξοδεύω ποτέ πριν αποκτήσω, έτσι. Εννοείται okay. Αυτό. Να τα λες αυτά στον εγκέφαλο, ξέρεις. Τα λες αυτά, γιατί πολλοί κερδίζουν χρήματα. Δηλαδή, φαντάζονται ένα ποσό, το υλοποιούνε. Υλοποιείται ξαφνικά. Δεν μας νοιάζει πώς. Κάποιος αφήνει μια κληρονομιά ή κάτι γίνεται. Και μετά, επειδή έχεις την πεποίθηση ότι εγώ όσα πιο πολλά βγάζω, τόσα πιο πολλά ξοδεύω, αυτό είναι ένα πολύ κοινό πρόγραμμα που το έχουν όλοι, τότε πας και τα ξοδεύεις. Δηλαδή, δεν κατανοείς τι είναι αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα είναι μια ενέργεια, είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να κάνεις κάτι. Αν λοιπόν δεν το κατανοείς σωστά, πιθανότατα όταν τα κερδίσεις θα τα ξοδέψεις. Οπότε η υλοποίηση είναι ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο έχει και ένα ξεχωριστό σεμινάριο, υλοποίηση και αυθονία, αυτή η μέθοδος, όπου μπαίνεις μέσα στην αυθονία, υλοποιείς. Οπότε αυτή η μέθοδος λίγο σε βοηθάει να είσαι πιο συνειδητός και στο τώρα. Ωραία. Άρα, Theta Healing λοιπόν, για να ξεπεράσουμε εμπόδια στη ζωή μας, για να προετοιμαστούμε για αυτά που θα έρθουν. Να γίνουμε καλύτεροι γονείς, καλύτεροι εργοδότες, καλύτεροι γιατροί, καλύτερο ό,τι είναι ο καθένας. Ζιζί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς όμως μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά θα σας δείξουμε βραδινή εμφάνιση με ρούχο, μακιγιάζ και αποκλειστική συνέντευξη με τον Άγγελο Μπράτη. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν με ένα θέμα ομορφιάς, με μακιγιάζ αγαπημένο, και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί κοντά μας έχουμε τη make-up artist Έλληνα Χατζηνικολίδου. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Έλληνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις έρθει εδώ. Μα είναι η μεγάλη μου χαρά, μακάρι να με καλούσατε συνέχεια. Θα το κάνουμε. Η Έλληνα θα μας δείξει ένα μακιγιάζ βραδινό για τα events που έχουμε το καλοκαίρι. Γιατί ειδικά εδώ στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πάρα πολλοί γάμοι, πάρα πολλές βαφτίσεις. Θα γίνουμε κουμπάρι, θα είμαστε η μαμά του παιδιού που βαφτίζουμε, του παιδιού που παντρεύουμε, θα πάμε σαν καλεσμένοι. Βεβαίως. Και θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να εντυπωσιάσουμε. Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουν όλες οι κυρίες που μας βλέπουν είναι ότι πρέπει να απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα και με τον καμβά που έχουμε να δημιουργούμε πράγματα πολύ εύκολα και απλά. Τι σημαίνει αυτό? Αν μια κυρία ξέρει να κάνει ένα ωραίο μακιγιάζ, πάνω σε αυτό θα πατήσει, θα το κάνει λίγο πιο έντονο, λίγο πιο μπρόνζι, λίγο πιο σεξι, οπότε θα κάνει την ωραία εκδοχή του εαυτού της για το βράδυ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπαίνουμε στη λογική «Δεν ξέρω να το κάνω αυτό, πώς θα γίνει». Ναι, γιατί τα πολύ εντυπωσιακά είναι και αυτά που μας κάνουν να κάνουμε τα μεγαλύτερα λάθη. Ακριβώς αυτό. Και επίσης τα πολύ εντυπωσιακά στα κάνουν οι επαγγελματίες, να περνάμε κι εμείς ωραία, να έχουμε κι εμείς δουλειά. Έτσι, δόξα τω Θεώ, γίνεται χαμός. Αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα transition από το day makeup στο night makeup, αυτό που έχουμε να κάνουμε καταρχήν είναι να έχουμε μια πολύ ωραία φροντισμένη επιδερμίδα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το κορίτσι μας, όπως βλέπετε, είναι αλαβάστρινο. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πάνω σε ένα πολύ φυσικό καμβά μπορούμε να πάρουμε ένα bronzer,
αυτό με ένα μεγάλο πινέλο στα σημεία που μας ακουμπάει ο ήλιος. Δηλαδή, να εξηγήσουμε λίγο ότι έχουμε ήδη κάνει, έχεις ήδη κάνει ένα μακιγιάζ πρωινό πάνω στη Σάντρα, ναι. Το οποίο τώρα εσύ θα μας το κάνεις βραδινό, εντυπωσιακό. Ναι, δηλαδή θα ενισχύσουμε αυτά τα σημεία που έχουμε κάνει το μακιγιάζ και θα δώσουμε λίγο πιο έντονη στόνου στα μάτια και θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο gloss. Απλά, εύκολα, γρήγορα, κατανοητά. Ναι. Σαν να το κάναμε μόνες μας. Όχι σαν να το κάνει ένα επαγγελματικό χέρι, εντάξει. Ωραία, ναι. Παίρνουμε λοιπόν ένα απλό μπρόζερ, όχι πολύ σκούρο, ούτε πολύ πορτοκαλί. Συνήθως αυτό το λάθος το κάνουμε εμείς οι γυναίκες και γινόμαστε λίγο σαν καζαμπούμπου στη Μαδαγασκάρη. Ναι, έχει καλάσει τελείως το χρώμα και αυτό το πορτοκαλί. Εκεί που ακουμπάει λοιπόν ο ήλιος είναι το βασικό μας σημείο και το hit που πρέπει να δώσουμε απόδοση. Άρα ο ήλιος είναι ο οδηγός μας. Ο οδηγός μας, αυτός είναι ο οδηγός μας. Ο ήλιος είναι η πηγή ζωής για την Κρήτη τη λατρεμένη. Έτσι. Οπότε ακουμπάμε στη βάση της μύτης, περνάμε το τόξο από τα φρύδια και στους κροτάφους. Εδώ όταν πιάνουμε το χρώμα βλέπεις αμέσως πως αρχίζει και αλλάζει η επιδερμίδα, ναι. Η όψη της. Γίνεται κατευθείαν πιο φρέσκια. Πιο φρέσκια, πιο γλυκιά γίνεται έτσι. Ακριβώς. Και μετά θα πάμε να κάνουμε διαβάθμιση στα μάτια. Mm-hmm. Τι μας κάνει αυτό, μας κάνει να έχουμε ένα πιο sexy βλέμμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το ίδιο bronzer, είτε αν θέλουμε να πάμε σε λίγο πιο advanced επίπεδο, να έχουμε μία παλέτα, τις παλέτες αυτές που αγαπάμε, και να πάρουμε ένα χρώμα πιο σκούρο, το ανοιχτό για να κάνουμε σαν φωτοσκίαση, και το λίγο πιο κίτρινο για να δώσουμε φωτεινότητα. Δηλαδή, αυτό θα το κάνεις στα μάτια. Αυτό θα το κάνω στα μάτια. Αυτά μου αρέσει που κάνεις εσύ, αυτές τις αλχημίες σου. Ναι, που και κάνεις... μετά θα σου πω κάτι. Ναι. Μετά θα σου πω ένα μυστικό, το οποίο το είδα τώρα στην Πασαρέλα στο Μιλάνο, που βάφαμε τα μάτια με lip tint χιλιών. Αυτό. Η Έλενα μπερδεύει. Ό,τι είναι για τα χείλη τα βάζει στα μάτια. Τα μάτια τα βάζει στα χείλη. Μ' αρέσει, είσαι σαν καλλιτέχνη. Φεύγει πλέον από το make-up. Θα σου πω. Εκεί που πάμε και βλέπουμε τις νέες τάσεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο Μιλάνο ή να πας στο Παρίσι και να βάψεις. Α, έχω ένα eyeliner, θα το βάλω εδώ κανονικό γραμμή, ή έχω ένα lip tint, είναι μόνο για τα χείλη, ή πρέπει να κάνω περίγραμμα για να το βάλω μέσα. Βγαίνετε από το κουτί. Βγαίνουμε εντελώς από το κουτί. Οπότε αυτό μας πηγαίνει ένα βήμα λίγο παραπάνω και αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Ναι, αυτό είναι, η δημιουργία είναι αυτό. Και να σου πω και κάτι, και στα παιδιά που με παρακολουθούν ή κάνουμε οποιαδήποτε μαθήματα. Σεμινάρια ή μαθήματα, αυτό τους λέω, καλλιτέχνης εν δυνάμει μπορεί να είσαι εσύ. Μπορεί να είναι ο κύριος που κρατάει την κάμερα και βλέπω ότι γελάει, αλλά εντάξει, δεν ψήθηκε πολύ, αλλά οκ. Okay. Θα μπορούσε να ήταν όμως, ναι. Γιατί ο καλλιτέχνης είναι τα παιδιά μας, παίρνουμε μπογιές, βάφουμε και βρίσκουμε καινούρια trends. Αυτό έτσι, είναι ναι, η μόδα. Ναι, και έτσι προχωράει βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε μία υπέροχη, τώρα το κορίτσι που μου έχετε φέρει. Είναι σαν να είναι top model με τέτοια πρόσωπα δουλεύουμε. Λοιπόν, αυτό που κάνω είναι φωτοσκίαση στο μάτι. Εντάξει, για να δώσω περισσότερο όγκο. Το contouring τι είναι, είναι φωτοσκιάσεις. Όπως πας ένα πίνακα και κλείνεις λίγο τα μάτια, κάτι έρχεται μπροστά, κάτι πάει πίσω. Ναι. Οπότε και εδώ θέλουμε να δώσουμε όγκο στο βλέμμα. Άρα στις make-up artist αυτό λες, να πηγαίνει από μακριά, να βλέπει το πρόσωπο. Ακριβώς. Να βλέπει τι βγαίνει προς τα έξω και τι είναι προς τα μέσα. Αυτό θέλω ακριβώς να πετύχουν και οι make-up artist και οι ίδιες οι κυρίες. Δηλαδή να είναι μπροστά από τον καθρέφτη τους, στον άξονα τους και λίγο να κάνουν έτσι μπροστά πίσω για να βλέπουν. Έχω δώσει ωραίο σχήμα στα μάτια μου, είναι φωτεινό το βλέμμα, εδώ ανάμεσα στα φρύδια έχω φωτεινότητα ή κάτω από το χαμόγελό μου έχω φωτεινότητα. Όλα αυτά είναι εύκολα να τα πετύχουμε, αρκεί να βλέπουμε τον εαυτό μας και να τον αγαπάμε φυσικά. Ναι. Πάντα, βλέπουμε ναι. Λοιπόν, το ειδωλό μας, βλέπουμε δεν το όμορφο. Κλείνω, δεν κάνω αυτά που κάναμε παλιά, που κλείναμε σε... Βλέπεις, εδώ του δίνω αρκετή έμφαση προς τα έξω και πάνω, έτσι ώστε να δημιουργήσω μεγάλο καμβά. Βγαίνει δηλαδή προς τα έξω, το τραβάς. Ακριβώς. Δεν οριοθετώ πολύ καλά. Σβήνω πολύ ωραία, κάνω πολύ ωραίο blending, δηλαδή σβήνω πολύ καλά το αποτέλεσμα. Κοίταξε πάνω και με αυτό το ίδιο πινέλο, περνάω κάτω από το μάτι. Ωραία. Έχω επί της ουσίας κάνει ό,τι έκανα πριν, απλά δίνω έμφαση στα χαρακτηριστικά μου. Ναι. Δεν παίρνω σκληρές γραμμές να φαίνεται οριοθετημένο που είναι το liner, άμα δεν ξέρουμε να κάνουμε ωραίο Συνήθως, liner. Συνήθως οι γυναίκες κάνουν αυτό που έκανες εσύ τώρα με σκιά αμέσως, μία σκούρη σκιά,
Γκρι, ας πούμε. Μπορεί να μαρκάρει, ναι. Μπορεί να κάνει στάμπα. Πάντα κάνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στο μακιγιάζ μας πάντα είναι το καλό blending. Mm-hmm. Να σβήνουμε ωραία τα όρια. Εντάξει. Ναι. Και τώρα θα πάρω αυτό που σου είπα, το μυστικό μας. Ένα προϊόν για τα χείλη, τα οποία τα λατρεύω εγώ αυτά. Ναι, αυτά, όποιος θα χρησιμοποιήσει τα ανεξίτηλα, δεν μπορεί να βάλει άλλο κραγιόν. Ακριβώς. Κρατάνε όλη μέρα. Ναι, αλλά τώρα θα στο βάλω σε σκιά. Άρα σημαίνει ότι αυτό θα έχει και διάρκεια. Άστο. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για το event. Για το event και επίσης να ξέρεις ότι είναι το πιο μεγάλο trend. Κοίταξε ωραίο. Εδώ. Αυτό, μόλις θα το βάλεις, γίνεται πολύ φρέσκο. Ελπίζω είναι... να φαίνεται στην κάμερα γιατί είναι φανταστικό. Φαίνεται διάφανο. Ναι. Εντάξει. Και από πάνω μετά θα προσθέσουμε είτε μια γυαλάδα είτε οτιδήποτε και είμαστε έτοιμες επί της ουσίας. Έλληνα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να διατηρηθεί το μακιγιάζ μας, έτσι. Γιατί εδώ πέρα ξεκινάμε από νωρίς. Ναι. Πάμε να πίνουμε τις ρακές μας, αρχίζουμε έτσι. Αρχίζουμε, τρώμε. Για αυτές τις ρακές να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε κι εμείς. Και μετά, στο τέλος το βράδυ, ας πούμε, γίνεται ο γάμος, η βάφτιση ή οτιδήποτε. Τέλεια. Άρα θέλουμε το μακιγιάζ μας να διαρκήσει πάρα πολύ χρόνο. Και επίσης έχουμε και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Όταν θα βάλουμε. Όσο λιγότερη ποσότητα μακιγιάζ βάζουμε, προϊόντος βάζουμε, τόσο περισσότερο διαρκεί. Οπότε, ένα μυστικό είναι να το βάζουμε σε layering, δηλαδή να βάζουμε μία λεπτή στρώση, να την ψεκάζουμε με έναν υδατικό σπρέι και σπρέι είτε που έχουν βιταμίνες είτε που λέγονται fixer. Ναι, επί της ουσίας κάνουν την ίδια δουλειά σε layers. Δηλαδή, το ψεκάζουμε από μακριά, το αφήνουμε να στεγνώσει και πάμε στην επόμενη. Ακόμα και foundation. Ακριβώς. Και ειδικά σε τέτοια ημέρα γάμου ή οτιδήποτε. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει. Μετά θα πάρω επίσης μια υγρή σκιά. Βλέπεις, μπορείς να το βάλεις και έτσι. Και αν δεν έχεις τον τρόπο να την χρησιμοποιήσεις σωστά, το περνάς με το δαχτυλάκι σου. Ναι. Μα είπαμε, σκεφτόμαστε έξω από το κουτί. Ακριβώς. Δεν είναι ότι υπάρχουν κανόνες, αυτό το πινέλο για εκεί. Όταν θέλουμε να βαφτούμε μόνες μας, απλά θα κοιτάμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, να είναι όμορφος. Βλέπεις πως αλλάζει. Πάρα πολύ ωραία. Και μ' αρέσουν γενικά τα υγρά προϊόντα μένα, τα κρεμόδια. Αμέσως δες τα μάτια της πως βγαίνουν πιο πράσινα προς τα έξω. Ναι. Ωραία. Και τι θα βάλεις τώρα? Τώρα θα βάλω πάνω στη σκιά την υγρή, θα ενισχύσω το αποτέλεσμα με ένα χοντρό μολύβι που επίσης λατρεύω, γιατί μπορούμε, όσες δεν ξέρουμε να κάνουμε καλές γραμμές, ένα χοντρό μολύβι μας λύνει τα χέρια, γιατί πας και το σβήνεις λίγο με το δάχτυλο, με την ίδια λογική. Εύκολο, ναι, πολύ. Οπότε, εδώ, στο σημείο ακριβώς που είναι ο έσω κανθός, ενώνω τη σκιά και κάνουμε και το εφέ, έτσι, ότι και καλά είμαστε super make-up artist και έχουμε κάνει διαβάθμιση. Και είναι μεταλλικό κι αυτό. Ναι. Κοίταξε να δεις, τώρα το καλοκαίρι τα μπλουζέ χρώματα και δίνουν άλλη αίσθηση, αλλά μας βοηθάνε να κάνουμε και ένα διάφανο αποτέλεσμα. Κοίταξε λίγο επάνω. Βλέπεις, και έρχομαι από εδώ κάτω, λένε, αχ, δεν ξέρω να βάλω τη γραμμή. Μα δεν χρειάζεται να ξέρεις να βάλεις τη γραμμή. Υπάρχουν τα προϊόντα που θα σε βοηθήσουν να το κάνεις ολόσωστα αυτό. Δεν πρόκειται να χάσεις. Αυτό το μάτι πάει άχαστο. Εντάξει, δηλαδή δεν πρόκειται να κάνεις λάθος. Είναι η μύτη του που σε βοηθάει. Και είναι και πολύ μαλακό. Και είναι και πολύ μαλακό και δεν σε ρεθίζει το μάτι καθόλου. Οπότε έρχεσαι και το περνάς ακριβώς ρίζα-ρίζα στην βλεφαρίδα. Και έχεις κάνει ένα πολύ εύκολο σμόκι. Mm-hmm. Όχι πολύ σκούρο, πολύ φρέσκο. Αμέσως μόνη σου με απλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και αυτό που θα έρθει μετά να το απογειώσει είναι ότι θα βάλουμε φωτεινή σκιά από κάτω. Αυτά λέγονται sculpting powders, οπότε μπορούμε να κάνουμε το contouring και το sculpting χωρίς να χρησιμοποιούμε κανένα υγρό προϊόν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο μια απλή γυναίκα να έρθει να σβήσει το contouring που θα έχει κάνει το σκούρο με το υγρό προϊόν, γιατί θα τις μαρκάρει. Ναι, και για διάρκεια δεν είμαι σίγουρη. Αυτό. Τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ και αυτά. Ακριβώς. Αυτό τώρα, σε συνδυασμό με το σπρέι που ρώτησες πριν από λίγο, έρχεται και το κουμπώνει, το κλειδώνει το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Δεν μου λες, στο σχήμα του προσώπου, ακολουθούμε αυτά που μας έλεγες παλιότερα, της J.Lo, το contouring. Κοίταξε να δεις. Γενικότερα, ακόμα και το contouring έχει αλλάξει. Δηλαδή, πια τα κάνουμε όλα πιο ψηλά. Ενώ παλιά κάναμε το ψαράκι, και κόβαμε τις γωνίες. Τώρα βλέπεις ότι
πηγαίνουμε στην κορυφή του αυτιού και δουλεύουμε προς τα πάνω, σβήνοντας, εντάξει. Ναι. Άρα αυτό τι σημαίνει, το ρούζ μπορούμε να το βάλουμε ακόμα και κάτω από τα μάτια για να μας δώσει φωτεινότητα. Ενώνουμε όλο το contouring με τον κύκλο, βλέπεις, οπότε ναι. Έρχεται και να αρμονίζεται, το σβήνουμε κάπως. Πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό εδώ, δίνουμε και λίγο γυαλάδα, γιατί μας αρέσει, όπως ξέρουμε. Και στο τέλος περνάμε οτιδήποτε θέλουμε στα χείλη. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είπαμε να κρατήσει κάτι, θα προτείνουμε να το κάνουμε με ένα lip tint που έχει διάρκεια. Ναι. Αλλά, εάν βάλουμε το lip tint σαν βάση, μπορούμε μετά να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε από πάνω, έτσι ώστε και να έχει ένα sexiness μια γυαλάδα, αλλά και να έχει από κάτω τη βάση, οπότε δεν θα μείνουμε χωρίς προϊόν. Τι είναι στη μόδα τώρα, τα μωμάτι, το γλώσσο. Όλα. Όλα, Αυτές οι γλυκούλες, οι Kardashians, που έχουν κάνει τρομερές business και γύρω από το χώρο της ομορφιάς και της μόδας όλα και παντού. Όλα γύρω από αυτές κινούνται. Ακριβώς. Επειδή τώρα έχουν και δικά τους brand καλλιντικών, βγάζουν, βλέπεις, παίζει πάρα πολύ και το glossiness, παίζει πάρα πολύ και το matte. Δηλαδή και το μεν και το δε μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα με το κάνετε, τι μπορείς να το... Είσαστε μέσα στην τάση, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Όμως, θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί αυτά πλέον τα event τα παίρνουν κάμερες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε βίντεο και βλέπουμε πολύ συχνά ότι ένα μακιγιάζ μπορεί να μας καταστρέψει όλη την εμφάνιση. Γιατί γίνονται κάποια λάθη και αλλιώς είμαστε στο φυσικό ναι, αυτό. Και αλλιώς στη φωτογραφία. Κοίταξε. Υπάρχει κάτι που κάνουν οι γυναίκες και πρέπει να αποφύγουν. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό το να βάφεσαι για να βγεις έξω και να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και πολύ διαφορετικό όταν έχεις τα φώτα και τις κάμερες που θα σε πάρουν σε ένα event, είτε μια φλασιά, είτε ένα snapshot, είτε οτιδήποτε. Ναι. Ειδικά σε ένα γάμο, ας πούμε, που έχεις στημένες κάμερες μπροστά σου και σε καίνε, ναι. Τότε αλλοιώνεται όλο το μακιγιάζ. Οπότε μπορεί κάποια κυρία να νιώθει ότι έχει βαφτεί πάρα πολύ για τα δικά της δεδομένα και τελικά να πάει και να έχει. Το μακιγιάζ να είναι ωραίο, απλά στη φωτογραφία να είναι. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν, τα βάζουμε με τις make-up artists. Ακριβώς. Θέλουν λοιπόν πολύ καλή εναρμόνιση όλου του look στο τέλος με ένα πέρασμα πούδρας. Για ακόμα να... και λάμψεις να έχει δηλαδή. Αυτό και λάμψεις. Δεν τη σβήνει τη λάμψη. Η λάμψη από κάτω εξακολουθεί να παραμένει. Αυτό που δίνουμε εμείς είναι ομαλότητα στο δέρμα. Okay. Εντάξει. Ωραία. Οπότε κάνουμε... με το που θα πέσει είτε η φλασιά, είτε θα κάνουμε ένα snapshot φωτογραφικό, αν είναι όλο εναρμονισμένο και δεμένο σωστά, δεν θα κάνει ούτε μπαλώματα, ούτε τρύπες, ούτε τίποτα. Ωραία. Δεν πάει να έχεις βάλει γυαλάδα, δεν θα σβήσει γυαλάδα. Ωραία. Απλά θα την εναρμονίσει, θα την κάνει ένα στο δέρμα. Τέλεια, πολύ σημαντικό. Και εδώ τώρα, ό,τι θέλετε να βάλετε, θα το βάλετε. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι λάτρης του lip tint. Και τα βάζω εδώ, επειδή πάρα πολλές κυρίες με ρωτάνε τι να κάνω για να μην ξεραίνονται τα χείλη μου, θα το βάζετε με τα δάχτυλα. Βάζεις ελάχιστη ποσότητα, πολύ λιγότερη, δημιουργείς πολύ ωραία βάση, εντάξει. Έτσι, μ' αρέσει που είσαι καλλιτέχνης αυτό, δηλαδή λερώνεσαι ρε παιδί, βάζεις δάχτυλα εκεί πέρα, βάζεις... Καλά, άμα όλο σου το λερωθείς, είναι σαν να μαγειρεύεις χωρίς να πιάνεις το ζυμάρι. Θα καείς και θα λερωθείς. Ναι. Λοιπόν, οπότε βάζεις το χρώμα που θέλεις και μετά μπορείς να βάλεις και τον gloss, γιατί και να φύγει τον gloss από κάτω θα έχεις χρώμα, εντάξει. Mm-hmm. Οπότε, ναι, αυτό το sexiness της J.Lo, που αγαπάμε όλοι, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και επίσης θέλω να θυμάστε ότι όλο αυτό το overlapping που κάνουμε, είναι καλό να σβήλουμε το περίγραμμα. Ναι. Γιατί, βλέπω κάτι που φτάνουν, ας πούμε, ρουθούνι τα περίγραμμα. Εντάξει, το ξέρω, το καταλαβαίνω, μας αρέσει να βλέπουμε τα τζούσι χείλη, αλλά παρόλα αυτά, αν κάνουμε το overlapping, πρέπει να το σβήσουμε και να πατήσουμε επάνω στις γραμμές, έτσι ώστε να μην μείνει η γραμμή και κάνει... Παρόλο που είναι μόδα και αυτό. Ναι, παρόλο που δεν είναι μόδα. Δεν σε αρέσει. Όχι, το ακούω απλώς. Ποιο είναι το θέμα. Το όχι, το ακούω και το κάνω πάρα πολλές φορές. Αλήθεια το λέω. Πρέπει όμως να ξέρεις και ποιο είναι το όριο. Δηλαδή, αν μείνει μια μαύρη γραμμή και δεν έχει σύνδεση από κάτω με το χρώμα, θα μείνει μαύρη γραμμή στο τέλος. Δηλαδή, το λέω λίγο extreme, έτσι. Ναι, δεν θα μείνει η μαύρη Οπότε γραμμή. Να το προσέξουμε αυτό. Αυτό. Εδώ τώρα τις έχω κάνει overlapping. Ναι, και είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Και φαίνεται το χρώμα. Και τέλος, ακόμα πιο έντονο, τελικό χρώμα, είναι να κάνεις ένα περίγραμμα με ένα μαλακό μολύβι, χωρίς να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις επάνω σε γραμμές
Απλά τι κάνω, περνάω τη ρίζα της βλεφαρίδας. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δες πόση διαφορά έκανε. Ναι, βέβαια. Βλέπεις. Πολύ ωραίο. Ένα μαλακό μολύβι είναι. Δεν κοιτάει κανείς αν ξέρεις να κάνεις ωραία το eyeliner. Όχι, γιατί δεν υπάρχει γραμμή. Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα στη ρίζα της βλεφαρίδας και κάνεις ένα enhance του ματιού. Mm-hmm. Αυτό. Θα το βάλεις και μέσα στο μάτι. Αν θέλεις, βέβαια. Αλλά επί της ουσίας, όταν κάνω αυτό. Κλείσε μου λίγο. Εγώ σε ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, κοίταξε να δεις. Όταν κάνεις αυτό, βλέπεις ότι έρχομαι και πατάω στη ρίζα της βλεφαρίδας. Ναι, ναι, ναι. Και σβήνεις πολλά κενά, μ' αρέσει. Και αυτό. Κάνω κουκίδα-κουκίδα. Ναι. Οπότε, ναι, το έχω βάλει μέσα στη ρίζα. Και αν θέλω να το κάνω πιο έντονο, πατάω ελαφριά μέσα. Δες το ένα μάτι και δες και το άλλο. Είναι τέλειο. Πάρα πολύ, της δίνεις πολύ έμφαση. Ωραία, τώρα αν θέλουμε πάνω σε αυτό βάζουμε είτε κι άλλη ψεύτικη βλεφαρίδα, βλέπω έχεις βάλει μία μικρή, αν θέλουμε βάζουμε, χτίζουμε μικρά τουφάκια, ακριβώς. Ναι. Είτε ψεύτικη ολόκληρη. Μπορούμε να την περάσουμε και με έξτρα μάσκαρα, απλά εμείς επειδή θέλαμε ακριβώς να δείξουμε την από πρωινό σε βραδινό, δεν τονίσαμε περισσότερο τις βλεφαρίδες, μπορούμε έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα και αν θέλουμε... Κάνουμε αυτό που είπαμε, το τύπ με τη λίγη πούδρα, ελάχιστη. Ναι, δείξε μας το αυτό, να δούμε πώς ολοκληρώνει το μακιγιάζ. Βάζουμε γιατί... πούδρα σε ένα πινέλο χοντρό, το τεινάζουμε το πινέλο για να μην μαρκάρει με το που θα το ακουμπήσουμε στο δέρμα. Και κάνουμε αυτό εδώ. Και περνάς όλο το πρόσωπο. Περνάω σε όλο το πρόσωπο, οπότε δένει, παίρνει τη γυαλάδα και βλέπεις το κάνει λίγο πιο ενιαίο. Τέλειο. Είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο. Γιούλη, μου αγαπάς κιόλας, γι' αυτό τα λες αυτά. Όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δε, θα μπορούσα να σε ακούω για ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Είναι μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην Κρήτη. Μου αρέσει πολύ. Να έρχεσαι συχνά. Και που βλέπω έτσι ωραίους ανθρώπους και γενικότερα. Και σε εμάς αρέσει πολύ. Χαίρομαι. Και εμείς θα προχωρήσουμε, Έλενα, σε μία συνέντευξη με τον Άγγελο Μπράτη. Ω, τέλεια! Ναι, θα μας πει για τα μελλοντικά του σχέδια, για την επίδειξη που κάνει τώρα το καλοκαίρι και για το τι θα γίνει με την τηλεόραση. Θα ξανακάνει, θα το ξαναδούμε και πολλά άλλα για την προσωπική του ζωή. Γεια σας, γεια σας. Βρισκόμαστε στο ατελιέ του αγαπημένου σχεδιαστή Άγγελου Μπράτη. Άγγελε, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, πολύ καλά. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ το ίδιο. Βρισκόμαστε στο χώρο σου και βλέπουμε την πολύχρωμη συλλογή σου και πραγματικά ένα και ένα τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Και έχουμε και άλλα που θα βγουν σε λίγο. Έχουμε και άλλα χρώματα. Γενικά αγαπάμε πολύ το χρώμα εδώ. Πιστεύουμε ότι φωτίζουν πολύ τις γυναίκες. Κάθε χρώμα είναι διαφορετικό. Μας αρέσουν τα χρώματα που είναι ιδιαίτερα. Τα ψάχνουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν παραγγέλνουμε όλα από την Ιταλία. Είμαστε πολύ απαιτητικοί με το χρώμα, την ποιότητα. Ναι, και τα υφάσματα. Δουλεύεις κυρίως με μετάξι, σωστά? Ναι, σωστά. Και είναι αυτό που είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του φορέματος, του κάθε φορέματος, ο τρόπος που πέφτει πάνω στη γυναίκα. Σίγουρα η ποιότητα του υλικού βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ο τρόπος που κόβω έχει να κάνει πολύ με το τι πέσιμο και τι βάρος έχει το κάθε ύφασμα. Πώς δουλεύεις, πώς αντλείς την έμπνευσή σου για την κάθε κολεξιόν? Αυτό έχει να κάνει με διάφορες εμπειρίες που μπορώ να έχω ζήσει τελευταία, εκθέσεις που έχω δει, πράγματα που νιώθω, που συναισθάνομαι και την ώρα που δημιουργώ στην κούκλα μου, επειδή δουλεύω σε σώματα ή σε μια πελάτησα. Τι δουλεύω για διαφορετικούς σωματότυπους, σκέφτομαι τις γυναίκες σε όλο τους το μεγαλείο. Υπάρχουν γυναίκες που σε έχουν εμπνεύσει? Πολλές, ναι. Και δεν είναι διάσημες, αν εννοείς αυτό. Όχι. Όχι, ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν οι διάσημες γυναίκες. Με ενδιαφέρουν αυτές που γνωρίζω. Τι σε εμπνέει, τι σου αρέσει στη γυναική φύση? Μ' αρέσει ο δυναμισμός τους. Μ' αρέσει ο ερωτισμός τους. Μ' αρέσει τα σώματά τους γιατί έχουν καμπύλες. Πλαστικότητα και κίνηση. Από τη δική σου τη μητέρα, τι εικόνες έχεις που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη δική σου καριέρα? Έχω εικόνες συντροφικότητας, αγάπης. Mm-hmm. Αγάπης για την, για την τεχνική, για την ραπτική. Γιατί ήταν και η ίδια... Είναι. Δεν πέθανε, ζωντανή είναι. Όχι, δεν μπορεί να δουλεύει. Κοίταξε, δεν έχει σημασία αν εξασκείς κάτι. Αν κάτι το έχεις πάρα πολύ, είναι πάντα εκεί. Ανά πάση στιγμή να το πιάσεις, είναι εκεί. Δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Και αν έχεις πάρει εσύ από αυτή, τη γνώση δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Η γνώση μόνο εξελίσσεται, δεν χάνεται ποτέ. Ναι, η αγάπη για τα ρούχα, για τα καλά υφάσματα, για την τεχνική, για τις πρόβες. Άγγελε, πέρα από τα υπέροχα φορέματά σου, βλέπουμε ότι έχεις και μία καταπληκτική κολεξιόν από νηφικά. Ναι, φυσικά, εμείς είμαστε ένα ατελιέ το οποίο ράβει σου μεζούρ, έτσι, με καταπαραγγελία.
πέρα από τα φορέματα εντάξει που έχουμε έτοιμα και έχουμε και στο site μας. Και είναι κάτι που εγώ έτσι έμαθα να κάνω ρούχα εξ αρχής. Δηλαδή, επειδή ξεκίνησα από υψηλή οπτική, mm-hmm. πάντοτε για μένα ήταν το να φτιάχνω ρούχα πάνω σε ανθρώπους συγκεκριμένους και να τα προσαρμόζω και να τα αλλάζω. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Εγώ είμαι και πολύ ρομαντικός. Μ' αρέσουν οι γάμοι, μ' αρέσουν τα νηφικά. Μ' αρέσει που το ότι μπορείς να δημιουργήσεις με πολύ υλικό, με εξαιρετικά υλικά, να φτιάξεις, να κάνεις άλλες τεχνικές. Μ' αρέσει να βλέπω το ρούχο να χτίζεται πάνω σε ένα κορίτσι μέσα από τις πρόβες. Πώς αποφασίζεις τι πάει στην καθενήθη? Νομίζω ότι τα ρούχα αποφασίζουν μόνα τους συνήθως. Δοκιμάζουν δηλαδή πράγματα και το καταλαβαίνουν ποιο είναι. Εγώ δεν παρεμβαίνω τόσο πολύ. Δηλαδή το νιώθεις, το βλέπεις στον καθρέφτη. Μια γυναίκα όταν της τ' αρέσει ένα φόρεμα, χαμογελάει ολόκληρη και δεν θέλει να το βγάλει. Δεν το βγάζει. Άμα αρχίσει το δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο, του λέω βγάλ το, δεν είναι αυτό το φόρεμα. Μην το ψάχνει. Το φόρεμα πράγμα είναι πολύ ωραίο, ναι, αλλά δεν είναι δεν το φόρεμά σου. Ναι, δεν με προσβάλλει. Ναι. Το ξέρω ότι το φόρεμα είναι ωραίο, απλώς δεν κάνει για σένα. Δεν είναι όλα τα φορέματα για όλους τους ανθρώπους. Όταν μια γυναίκα έρχεται εδώ, σου ζητάει κάτι διαφορετικό? Όχι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί έρχονται. Είναι πλέον γνωστό. Ναι, ναι, και το στυλ μου είναι εντελώς signature. Ναι, εννοείται. Πόσο σε έχει βοηθήσει σε αυτό η τηλεόραση? Η τηλεόραση με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οικονομικά. Στο να χτίσω όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ εξ αρχής και η δημοσιότητα φυσικά πάρα πολύ. Η αναγνωρισιμότητα. Θα σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις, αν σου γινόταν μια πρόταση έτσι σχετική με μόδα πάλι? Ναι, φυσικά μου γίνονται προτάσεις, απλώς δεν τις δέχομαι. Δεν είναι καμία κατάλληλη ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι στην τηλεόραση δηλαδή αυτή τη στιγμή που θα ήθελες να είσαι? Δεν μου έχουν προτείνει κάτι. Από αυτά που υπάρχουν, όχι. Από αυτά που υπάρχουν, δεν θα ήθελες κάτι. Νομίζω ότι λείπει από την ελληνική τηλεόραση ένα πρόγραμμα με μόδα που πραγματικά να μαθαίνει τον κόσμο σχετικά με την τέχνη της μόδας. Φυσικά, γι' αυτό και έχει τόση επιτυχία το GNTM. Γιατί έβλεπες φωτογραφίες, έβλεπες πώς λειτουργεί, υπήρχε τόσο πολύ θέμα μέσα. Γι' αυτό και τόση επιτυχία. Επιστρέψαμε λοιπόν με μόδα, με εντυπωσιακή μόδα και την Μαρίνα Κουζούλουκλου. Ευχαριστούμε Μαρίνα που είσαι εδώ. Γεια σας. Τι μας έχεις φέρει σήμερα? Σήμερα σας έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά, προτάσεις και φυσικά έχουμε να πούμε και τα tip που ποτέ δεν παραλείπουμε. Θα μιλήσουμε για events και συγκεκριμένα για επίσημα events αυτή τη φορά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δεχτεί ήδη μία πρόσκληση. Ναι, και πολύ περισσότερες. Ναι, γιατί πολύ περισσότερες το καλοκαίρι στην Κρήτη γίνεται χαμός από τα events, όπως είπαμε. Όταν λέμε για event, εννοούμε βέβαια μία οποιαδήποτε εκδήλωση, που μπορεί να είναι ένας γάμος, μία βάφτιση, ένα πάρτι. Mm-hmm. Καλοκαίρι έρχεται, εξάλλου μην το ξεχνάμε. Και γενικά υπάρχουν πολλοί λόγοι να ντυθούμε επίσημα. Φέτος λοιπόν. Άρα λοιπόν, γιατί όχι να μην το κάνουμε? Το έχουμε όλοι ανάγκη και έχουμε ανάγκη να ντυθούμε και λίγο παραπάνω, να το παρακάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να κάνει αυτό το έξτρα, να νιώσει λίγο πιο όμορφα φέτος με τόσο που έχουμε υποστεί το τελευταίο καιρό. Εννοείται. Βέβαια, να πούμε ότι καλό είναι, θα πούμε κάποια πραγματάκια όσο αφορά τα events, mm-hmm. επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα στο τι να επιλέξουμε. Νομίζω ότι και εσύ έχεις δεχτεί πολλές φορές την ίδια ερώτηση. Είναι η πιο συχνή ερώτηση ναι. που κάνεις ένα στη λίστα, ναι. Τι να φορέσω, παραδείγματος χάρη, σε ένα γάμο. Ναι. Πραγματικά είναι σπαζοκεφαλιά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε εδώ, για να κάνουμε τις προτάσεις μας πρώτον και δεύτερον, για να πούμε και κάποια πραγματάκια, αν θες, τα οποία θα βοηθήσουν στο να επιλέξουμε σωστά τα ρούχα που θέλουμε να βάλουμε σε μια ανάλογα εκδήλωση. Ανάλογα με την εκδήλωση, ανάλογα τι ρόλο έχουμε σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αλλιώς θα ντυθεί μία μαμά του γαμπρού ή της νύφης και αλλιώς αν πάμε απλά καλεσμένοι, σωστά? Πολύ σωστά. Και δεν θέλουμε να επισκιάσουμε και κανένα. Εννοείται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε και πάρα πολύ. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο χώρος που θα επισκεφτούμε. Πολλοί γάμοι πλέον, παραδείγματος χάρη, γίνονται σε μια εκκλησία ή κάποιοι στην παραλία. Ναι, σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα είναι επίσημο και το άλλο δεν είναι επίσημο, έτσι, και τα δύο μπορεί να είναι επίσημα. Απλά μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα όσο αφορά τα αξεσουάρ μας, παραδείγματος χάρη. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να κοιτάξουμε την ώρα που είναι το event. Πρωινό, βραδινό. Σωστά. Άλλες επιλογές κάνουμε λίγο το πρωί, πιο αέρινα υφάσματα, πιο ανοιχτόχρωμες υφές. Το βράδυ μπορούμε να βάλουμε και πιο σκούρα χρώμες αποχρώσεις, πιο βαρύ μακιγιάζ. Τα πάντα, ναι, μαλλιά, αλλάζουν οτιδήποτε. Ανάλογα με, το, mm-hmm. με την ώρα, έχεις δίκιο. Και εννοείται και με το event.
Δηλαδή, αν θέλουμε κάτι έτσι πολύ γλυκό, πολύ κοριτσίστικο, θα μπει πιο εύκολα σε μια βάφτιση από ότι σε ένα γάμο. Σαφώς, σαφώς. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν την πρώτη πρόταση που μας έχεις φέρει. Το οποίο είναι ένα απλό φόρεμα, τυραντάκι, με κάποια σχέδια επάνω. Mm-hmm. Είναι ένα print. Βέβαια, να πούμε ότι το επίσημο παραπέμπει και στο μάξι. Ναι. Δίνει αυτή την επισημότητα το μάξι, άρα ένα φόρεμα μάξι είναι μια ιδανική έτσι, επιλογή να κάνουμε για ένα event που θέλουμε να πάρουμε. Να πάμε το συγκεκριμένο βέβαια να πούμε ότι μπορεί να είναι απλό, αλλά νομίζω ότι είναι για εκείνα τα κορίτσια που πραγματικά τους αρέσει αυτό. Ναι. Το απλό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι επίσημο ή δεν είναι έτσι, elegance mm-hmm. ακριβώς. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτά τα φορέματα είναι και τα αξεσουάρ που θα βάλουμε mm-hmm. στη συνέχεια. Βλέπουμε εδώ ήδη η Σάντρα ότι φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι σκουλαρίκια, το οποίο είναι στην ίδια απόχρωση με το print που κάνει το συγκεκριμένο φόρεμα. Αυτό είναι πολύ minimal look, απλά έχει πολύ έντονα χρώματα mm-hmm. και print. Δηλαδή, έχει συνδυάσει και τα δύο. Πολύ σωστά. Το επίσημο δεν σημαίνει απαραίτητα σκουρόχρωμα. Mm-hmm. Μπορούμε να παίξουμε πολύ και με το χρώμα. Και αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Το χρώμα είναι αυτό που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω και να παρουσιάσουμε πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μας τα έλεγες και την προηγούμενη φορά ότι τρόπο. Το χρώμα είναι πρωταγωνιστής. Έτσι, βεβαίως. Όσο αφορά το κόσμημα, σίγουρα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Από το να φορέσεις ένα μικρότερο σκουλαρίκι, όπως αυτή τη στιγμή που φοράει η Σάντρα, μέχρι ένα πιο μακρύ. Mm-hmm. Και λίγο πιο εντυπωσιακό σκουλαρίκι, όπως αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, το οποίο γενικότερα έτσι γεμίζει όλη την εικόνα της Σάντρας σε σχέση με το φόρεμα. Να πούμε γενικά ότι ένα τύπο που μπορούμε να δώσουμε για τα κοσμήματα είναι ότι όπου βάζουμε το κόσμημα, εκεί θέλουμε να δώσουμε και την προσοχή. Ναι. Δηλαδή το βάζουμε στα αυτιά, εκεί θέλουμε να δώσουμε προσοχή. Στο λαιμό οπουδήποτε, όπου μπει το κόσμημα, είναι αυτό το οποίο θα τραβήξει περισσότερο και πρώτα την προσοχή. Ναι, γι' αυτό είναι και γύρω από το πρόσωπο. Μου το έλεγε και ο Λάκης Γαβαλάς, ότι βάζουμε χρυσά και μαργαριτάρια, είναι πράγματα που αντανακλούν το φως, γιατί θέλουμε να δώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο. Οπότε είναι όλα γύρω από το πρόσωπο ή τα χέρια μας. Ακριβώς. Άλλη μία τάση που βλέπουμε, Μαρίνα, είναι τα φορέματα που έρχονται σε δύο μέρη, σε πάνω και σε κάτω, σε φούστα δηλαδή, είτε σόρτς, είτε πατελόνι, κάποιες εμφανίσεις τέλος πάντων που είναι τα ντεπιέ τα λεγόμενα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτά? Ναι, βεβαίως, και αυτά είναι μια επιλογή, πολύ όμορφη, πολύ έτσι ιδιαίτερη. Όλα αυτά τα cut-out έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι φρέσκα, είναι σημερινά mm-hmm. Και πόσο μάλλον τώρα που θα το δούμε και σε ένα χρώμα το οποίο φέτος, εντάξει, είναι φρενίτιδα, θα λέγαμε. Ναι, το επιλέγουν πάρα πολλές κυρίες. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ροζ φέτος είναι παντού. Παντού, παντού. Παντού. Της Barbie το ροζ. Της Barbie το ροζ και σε άλλες βέβαια αποχρώσεις και τόνους. Αλλά το ροζ γενικότερα, έβαλα και εγώ το δικό μου ροζ. Εντάξει, καμία σχέση. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Barbie core λοιπόν, για όσες αγαπάνε το ροζ, για όσες αρέσει η κοριτσίστικη διάθεση. Νομίζω ότι αυτό το χρώμα είναι το κατάλληλο που θα πρέπει μια γυναίκα πραγματικά να επιλέξει. Είναι αυτό που λες, της Barbie, το χρώμα το οποίο έχει πάει παντού, από casual ντύσιμο μέχρι πιο επίσημο και το βλέπουμε και σε μέχρι πάρα πολύ κοριτσίστικο, εντελώς σαν κουκλίτσα. Mm-hmm, ακριβώς. Σε αυτή τη βερσιόν μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια να πούμε ότι πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν λέμε για κάτι επίσημο δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο φόρεμα. Μπορούμε να έχουμε και μια τέτοια επιλογή ή μία φόρμα ή να επιλέξουμε ένα συνδυασμό ρούχων και πάλι όλα αυτά στέκουν πάρα πολύ σωστά. Μ' αρέσει σε αυτήν την τάση το ότι συνδυάζει το σεξ με το ρομαντικό. Ναι. Δεν βγάζει έτσι επιθετικότητα, είναι πολύ όμορφο. Αλλά τα cut-outs γενικότερα είναι λίγο ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα. Θέλουν μια σωστή διαχείριση και φυσικά θέλουν και πάλι κοσμήματα τα οποία πραγματικά θα αναδείξουν αυτό το πράγμα. Σάντρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μπορείς να μας δείξεις τώρα και την φόρμα με τα cut-outs, να δούμε πώς φαίνεται και αυτή η τάση. Και εσύ, Μαρίνα, θέλω να μου πεις, για αυτή την μόδα που είναι τα τελευταία πάρα πολύ έντονη στην Ελλάδα και μιλάμε για το αρχαιελληνικό στυλ, το οποίο το έχουν βγάλει πολλές εταιρείες και έχουν κάνει τα ελληνικά brands να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.
Πες μου λίγο, σου αρέσει εσένα πρώτα απ' όλα. Ναι, μου αρέσει, γιατί συνδέεται με το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση και γενικότερα είναι φορέματα τα οποία, όπως αυτό παραδείγματος χάρη, τα οποία είναι πολύ έτσι παιχνιδιάρικα. Μπορείς να τα βρεις με χρώμα, δημιουργούν ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίβο εδώ μπροστά τα περισσότερα ή πίσω έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πλάτη ή αν θέλουμε μπορούμε εδώ να δείξουμε άλλο ένα χρωματάκι. Ναι, ναι. Και αυτό εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο, πάλι με μια εντυπωσιακή πλάτη. Ξεφεύγουμε λίγο από το αρχαιοελληνικό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό το πιο κλασικό. Ναι, το βλέπουμε σε δώσει... πιο παιχνιδιάρικη ακριβώς. Βερσιόν ή το βλέπουμε και σε πολύ κομψά φορέματα, δηλαδή με κάποια πολύ μικρά αξεσουάρ που έχουν ήδη πάνω τους και ίσως είναι και κλειστά, δηλαδή η κομψότητα. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε πολύ ντυμένες και να φαίνεται έτσι πολύ όμορφο. Και να πούμε ότι το ασπρόμαυρο είναι ένας πολύ safe συνδυασμός και μπορούμε να βάλουμε πάνω του ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Δηλαδή είτε print, είτε κάποιο χρώμα, ακόμα και τα φλούο χρώματα, μπορούμε να τα ταιριάξουμε τέλεια, χωρίς να μας φοβίζει ότι κάτι θα κάνουμε λάθος. Mm-hmm. Και για να δούμε αυτό το εντυπωσιακό κομμάτι που έχει βάλει η Σάντρα, το οποίο δεν είναι φόρεμα, είναι αυτό που μας έλεγες πριν, με το ότι μπορούμε να παίξουμε και να βάλουμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο φόρεμα, είναι οι φόρμες, είναι πατελόνια, είναι διάφορα. Ναι, είναι μια εντυπωσιακή μαύρη φόρμα, μαύρο, υπέροχο, επίσημο. Τι άλλο να πούμε, είναι ένα φοβερό κομμάτι, το cut out είναι εντυπωσιακό το συγκεκριμένο. Πάλι τα αξεσουάρ είναι αυτά που θα δώσουν και χρώμα και λάμψη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι χρώμα θέλουμε σε ένα μαύρο τέτοιο ρούχο. Ναι, είναι εύκολο. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να το φωτίσουμε λίγο ακόμα και να δώσουμε μία ναι. πινελιά κοκκινού χρώματος. Έτσι, ναι. Μπορεί οτιδήποτε. Εύκολα να προσθεθεί ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα cut-outs. Είναι για σεξ κορμιά. Δεν μπορούν να τα βάλουν όλες οι κυρίες, νομίζω. Αλλά όπου πάει, κλέβει την παράσταση. Τα βλέπουμε και σε πολλά celebrity που τα επιλέγουν. Και νομίζω ότι τα cut-outs μαζί με τα κρόσια είναι το νούμερο ένα. Έτσι, έτσι. Ναι. Το κοιτάω από πριν το φόρεμά σου, να σου πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω, ένα φόρεμα ιδανικό για χορό. Θα μπορούσε να πάει, ναι. Και σε όλα αυτά τα events. Έτσι. Θα ρίξουμε και ένα χορό, δεν έτσι, γίνεται. Έτσι, έτσι. Δεν κάθεσαι με αυτό το φόρεμα, όχι, πρέπει βέβαια. Να το ναι. κουνήσει. Αυτή είναι η ομορφιά του, η κίνηση που δίνει, πραγματικά. Ωραία, και πριν ευχαριστήσω τη Σάντρα, ήθελα να μου πεις λίγο γιατί μπορεί να είναι εντυπωσιακό κομμάτι, μπορεί να έχει τα cut-outs, όμως είναι μαύρο. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το μαύρο χρώμα σε ένα γάμο ή σε μία βάφτιση. Mm-hmm. Πολλές κυρίες το αποφεύγουν. Ναι, να σου πω, δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Ούτως ή άλλως τα πράγματα τώρα έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ όσο αφορά τους ενδυματολογικούς κώδικες. Που εντάξει, μέχρι και τζιν που λέει ο λόγος μπορούμε να δούμε σε. Αρκεί να το συνδυάσουμε έτσι ώστε να. Να σου πω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι για το καλοκαίρι καλό είναι να το αποφύγουμε λίγο το μαύρο όσο αφορά το γάμο, έτσι. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο μυστήριο μιλάω πάντα. Το χειμώνα ναι, μπορούμε να το βάλουμε γιατί ούτως ή άλλως κινούμαστε σε πιο σκουρόχρωμη παλέτα και θα φροντίσουμε όμως πολύ έξυπνα να το διαμορφώσουμε με τα αξεσουάρ μας. Είναι αυτό που κάναμε και εδώ με το κόσμημα και, και την τσάντα. Θα μπορούσε να είναι και το παπούτσι παραδείγματος χάρη ναι. ένας τρόπος να το σπάσουμε αυτό το μαύρο και να το παρουσιάσουμε ως κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί όταν είναι τόσο σεξι και όταν έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά σκουλαρίκια ή αξεσουάρ γενικότερα και το μακιγιάζ όταν είναι έτσι τόσο ναι, έντονο, βεβαίως, εννοείται. Δεν μας δίνει την αίσθηση του πολύ βαρύ ντύσιμο ή μυστήριο έτσι. Είναι πολύ ανάλαφρο. Γίνεται σεξ ή γίνεται όμορφο. Οπότε γίνεται όμορφο. Μας επίσημα παίρνει μακριά όμορφο. Από τα μάτρα. Ναι, επίσημα όμορφα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάντρα. Και θέλω να μου πεις ακόμα μία τάση, η οποία αφορά τα υφάσματα. Σαν ύφασμα έχουμε δει πολύ συχνά τις μεταλλικές υφές. Ναι, ναι. Έχουμε φέρει εδώ ένα φόρεμα να το δείξουμε κιόλας. Είναι ένα υπέροχο φόρεμα, το οποίο κι αυτό μέσα στην απλότητά του έχει αυτή τη μεταλλική, το μεταλλικό αυτό παιχνίδισμα, το οποίο πραγματικά... Για δώσε μου το δω να το δείξω στην κάμερα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να φανεί στο φως. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Που έχει. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι μαυρισμένη και να φοράς, γιατί είναι αυτό που λες, είναι πάρα πολύ απλό, είναι ένα τριαντάκι απλά. Αλλά είναι το ύφασμα εδώ πέρα που κλέβει την παράσταση. Ναι, ναι. Αυτή η λάμψη είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, μεταλλική έτσι, δύναμη, η οποία
Είναι, το κάνει ιδιαίτερο. Αυτό το κάνει ύφασμα. Και εδώ βλέπω ότι είναι σε λινό ύφασμα. Ναι. Το οποίο είναι πολύ. Δεν το έχω ξαναδεί, είναι πολύ παράξενο. Το έχουμε δει σε αυτό το χρώμα το. Πώς θα το πούμε αυτό τώρα, χάλκινο. Μπρονζέ θα έλεγα. Εμένα κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λίγο στο μπρονζέ πηγαίνει. Αλλά έχουμε δει τα μεταλλικά και σε ασημένιο και σε χρυσό. Τα πιο κλασικά. Αλλά αυτό είναι πιο ξεχωριστό, πιο ιδιαίτερο. Και όλα τους πάνω σε μαυρισμένες επιτυχίες είναι τέλεια. Πάρα πολύ σεξι. Ωραία, θα περιμένουμε να μαυρίσουμε. Ναι. Όλα δείχνουν πιο όμορφα πάνω σε μαυρισμένες επιδερμίδες. Πέρα όμως από τα διάφορα event που μας έχουν καλέσει, γίνονται και πάρα πολλά πάρτι. Εννοείται. Και πάρα πολύ clubbing και βγαίνουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πεις κάτι για αυτές τις εξόδους. Λοιπόν, τα πάρτι πάλι μπορεί να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Ένα πάρτι γενεθλίων που μπορεί να γίνει σε ένα σπίτι, μέχρι να πάμε, όπως είπες και εσύ, σε κάποια έξοδο να χορέψουμε. Πάρα πολύ και να διασκεδάσουμε. Πάλι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε εκεί που θα πάμε, τι ενδυματολογικές επιλογές θα πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το λέω και το τονίζω τις περισσότερες φορές, γιατί νομίζω ότι σε όλες μας έχει τύχει να πάμε κάπου και να αισθανόμαστε λίγο εκτός, ναι, όσο αφορά τον τρόπο που έχουμε ντυθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πιάνουμε το vibe της εκδήλωσης, του event που θέλουμε να πάμε, γιατί αυτό μας γεμίσει για αυτοπεποίθηση. Νιώθουμε πολύ όμορφα. Και το styling είναι αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχω μία όμορφη εμφάνιση. Είναι αν ταιριάζει αυτή η εμφάνιση με το μέρος και το event που πηγαίνουμε. Ακριβώς. Γιατί αν είναι λάθος αυτό, είναι όλη η εμφάνιση. Λάθος όσο ωραία και να είναι. Δεν αισθανόμαστε και όμορφα. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να μου δείξεις την επόμενη εμφάνιση. Ωραία. Η οποία είναι πολύ σεξι. Πολύ σεξι. Συνήθως όχι για event. Για να σε δούμε, Σάντρα. Εδώ έχουμε μία πολύ σεξι εμφάνιση. Είναι αυτό που είπαμε πριν, σε κάτι νεανικό, σε κάτι κλαμπ, σε γενέθλια. Πάρτι, χορός. Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ιδιαίτερο. Και πάλι ακολουθούμε την ίδια λογική με τα κοσμήματα. Το κόσμημα ανεβάζει ακόμα περισσότερο ή κατεβάζει το ντύσιμό μας. Εδώ συγκεκριμένα η Σάντρα φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι που δεν είναι και το ίδιο. Δίνει ακόμα αυτό την πιο pop, ας πούμε, θα λέγαμε, πινελιά στο ντύσιμό μας, όπως θα μπορούσε να το αφήσει και με ένα σκουλαρίκι, παραδείγματος χάρη. Ναι, σωστά, αυτό θα μπορούσε να. Και βλέπουμε εδώ μία τάση που μας έχουν δείξει πάρα πολλοί οι bloggers, που είναι το πουκάμισο, που σε αυτές φαίνεται να μην φοράνε κάτι από κάτω. Εδώ το βλέπουμε σαν ένα κομμάτι μαζί με ένα σορτσάκι εντελώς βραδινό. Δηλαδή έχουν συνδυάσει δύο διαφορετικά στυλ και το έχουν κάνει έτσι χαλαρό, αλλά πολύ επίσημο, επιθετικό, σεξι. Ακριβώς. Πολύ έτσι. Βραδινό, πολύ ωραίο. Αυτό τώρα που μας λείπει για να ολοκληρωθεί είναι μια τσάντα. Ναι, και μπορούμε να βάλουμε και χρώμα, νομίζω. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλεις κάτι τέτοιο για να το δούμε. Θα μπορούσε να μπει, ναι, είναι ένας καμβάς στην ουσία, είναι άσπρο μαύρο, είναι sick. Θα μπορούσες να επιλέξεις από χρώμα μέχρι μία άλλη επιλογή, πάλι τύπου άσπρο μαύρο, οτιδήποτε μπορείς. Ή και μεταλλικό. Ναι, κάτι βεβαίως. Που είναι πολύ τάση επίσης, το χρυσό, το ασμή. Γενικότερα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δυνατό, είναι statement και μπορούμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε κι άλλα. Δηλαδή μας παίρνει σαν styling να βάλουμε κι άλλα κομμάτια. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Και μπορούμε να βάλουμε και μία πολύ δυνατή τάση φετινή, που είναι η διαφάνεια. Ναι. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, πώς θα τη βάλω, μας φέρνει λίγο σε αμηχανία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να το φορέσουμε με μια φούστα η οποία είναι διαφάνεια. Και θα αισθανθεί και πιο safe. Ακριβώς. Γιατί θα φανεί μετά το σόρτς από μέσα σαν ένα εσόρουχο, ας πούμε, το οποίο καλύπτει αρκετά. Και είναι αυτό που λες, θα μας δώσει άλλη μια τάση. Mm-hmm. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάρα πολύ ωραίες όλες οι προτάσεις, πολύ εντυπωσιακές. Εμφανίσεις ρομαντικές, άλλες σεξι, πάντα όμως εντυπωσιακές. Η μόδα για άλλη μια φορά παίζει το ρόλο της και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο όμορφα, μας κάνει να νιώθουμε όμορφες και να νιώθουμε και ότι είμαστε και update. Είμαστε μέσα στην σύγχρονη κοινωνία που όλα αλλάζουν γρήγορα, αλλά εντυπωσιακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά φιλιά.